Η σημασία ανάπτυξης του τουρισμού, ειδικών ενδιαφερόντων και του πολιτιστικού τουρισμού ως αντίδοτο στο μαζικό τουρισμό τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης μελών και φίλων του συνδέσμου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε η τοπική διάκριση στον επιχειρηματία Φώτο Φωτιάδη για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Γιώργο Μιχαηλίδη, το συγκεκριμένο είδος τουρισμού διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Δραστηριοποιηθήκαμε σε χωριά, πολιτιστικούς χώρους, μονοπάτια μελέτης της φύσης, εργαστήρια αγγειοπλαστικής, χώρους δραστηριοτήτων, ιδιωτικά μουσεία, γκαλερί κτλ. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, Κώστας Καδής, μίλησε για τη συμβολή του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων στον περιορισμό της εποχικότητας. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού συμβάλλουν θετικά στην απάμβληση του προβλήματος της εποχικότητας, την αύξηση της ζήτησης διακοπών προς την Κύπρο μέσω της ενίσχυσης των αφήξεων εκτός της τουριστικής περίοδου αιχμής. Ο αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕΝ, Ντίνος Λευκαρίδης, στο δικό του χαιρετισμό μίλησε για την ξεχωριστή πρόταση του συγκεκριμένου είδους τουρισμού στον ιστό της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου. Προβάλλει και προωθεί την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις ομορφιές και παραδόσεις της Κύπρου, τα παραδοσιακά μας προϊόντα και γενικότερα τις ποιοτικές αξίες του τόπου μας. Από πλευράς του, ο επιχειρηματίας Φώτος Φωτιάδης απένει με τα εύσημα στα μέλη του Συνδέσμου για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο. Χαράσετε δρόμους προς την ορθή μορφή τουριστικής ανάπτυξης που χρειάζεται σήμερα η νήσος μας για να ξεχωρίσει διεθνώς όπως τις αξίζει. Ο Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού συμπληρώνει φέτος 17 χρόνια ζωής.